Κυνηγώντα ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, από εκείνα όμω που σπάνια συμβαίνουν και στην περίπτωση του Παζιάννα να δεν έχουν συμβεί ποτέ, οι Γιανιώτε θα δώσουν την Κυριακή το βράδυ. Μία ακόμη μάχη διεκδικώντα ένα θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που κάνουν να παραμείνουν στην κατηγορία. Απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Παζιάννα δεν έχει καταγράψει ούτε μία εκτό έδρα νίκη στι μεταξύ του αναμετρήσει και μάλιστα ακόμη και σε πολύ καλέ σεζόν για την ομάδα, και αντίστοιχα κακέ για την ομάδα του Πειραιά. Με την έδρα των Ερυθρολεύκων να είναι η μοναδική μεταξύ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν έχει καταφέρει ποτέ να σπάσει ο Άγιαξ τη Ιππύρου. Η συνθήκη αυτή γίνεται δυσκολότερη φέτο λόγω τη κακή εικόνα του ΠΑΣ που προέρχεται από μια σοκαριστική εντοσέδρα ΣΥΤΑ από τον Πανεπιστημιακό σε ένα από τα λιγοστά πλέον εναπομείναντα παιχνίδια, στα οποία υπάρχει η αναγκαιότητα τη νίκη. Όπω έχουν έρθει όμω τα πράγματα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, είναι υποχρεωμένη να κυνηγήσει βαθμό ή βαθμό σε όλα τα παιχνίδια, ανεξάρτητα από το αν έχει πολλέ ή λίγε πιθανότητε να το πετύχει. Το ίδιο θα επιχειρήσει να κάνει και αύριο σε ένα παιχνίδι που θα έχει τουλάχιστον δύο νέα πρόσωπα στην αποστολή, αφού ο τραυματοφύλακα Νάγκη και ο Τούτου, τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ταξίδεψαν κανονικά για την Αθήνα και ίσω κάνουν και τον τεπούτο του με τη φανέλα του Πασ. Στα μεταγραφικά υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσει με διάφορου παίκτε, όμω με εξαίρεση την περίπτωση Ροζάλε που βρίσκεται στην Αθήνα και θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Μπάς, όλα τα υπόλοιπα μέτωπα είναι ανοιχτά. Για την αναζήτηση κεντρικού αμυντικού παίζουν τα ονόματα των Ριζβάνη και Αυλονίτη αντίστοιχα. Αν ο τελευταίο μείνει ελεύθερο από τον Πανσεραϊκό, όχι όμω μόνο αυτά. Ενώ γίνονται προσπάθειε να κλείσουν άμεσα ένα αριστερό μπακ, ένα επιθετικό κορυφή και ένα ακραίο αριστερό επιθετικό. Τι από όλα αυτά θα τελεσφορήσει και πότε είναι άγνωστο. Πολύ δύσκολα όμω θα υπάρξουν εξελίξει εντό του Σαββατοκύριακο, επομένω οι ανακοινώσει πηγαίνουν από τη Δευτέρα. Κρίσιμο ζήτημα πάντω είναι οι αποδεσμεύσει, καθώ για να έρθουν ξένοι παίκτε στην ομάδα και όχι κοινοτικοί, θα πρέπει να αποδεσμευθούν νωρίτερα παίκτε όπω η Γκάρο, Μπορταγκαράι ή και ο Έφορτ που δεν υπολογίζονται ή τουλάχιστον οι δύο εκ των τριών.